του Ολυμπιακού, τον κύριο Τάκη Λεμονή. Coach, νομίζω σήμερα είχατε και περισσότερες και καλύτερες ευκαιρίες από το Γιουβέντους, αλλά δεν καταφέρατε να κλείσετε τον όμιλο έτσι όπως θα θέλατε. Παρ' όλα αυτά, είστε ικανοποιημένος με την εμφάνιση. Κοιτάξτε, η βασική μας επιδίωξη ήταν να μπούμε στο γήπεδο. Δεν είχαμε κίνητρο βαθμολογικό, αλλά είχαμε υψηλό κίνητρο, πιστεύω, να ευχαριστήσουμε τον κόσμο μας, να προσπαθήσουμε το καλύτερο δυνατό απέναντι σε μια τέτοια ομάδα. Σε γενικές γραμμές, με στεναχωρεί λίγο το 2-0, γιατί νομίζω δεν το αξίζαμε. Τώρα πια έχοντας την πλήρη εικόνα από την φετινή Ευρωπαϊκή Περιπέτεια του Ολυμπιακού, τι μπορεί να κρατήσετε και τι είναι αυτό που θέλετε να ξεχάσετε? Είναι αρκετά πράγματα που πρέπει να κρατήσουμε και πρέπει να είναι και οδηγός για το μέλλον. Και αυτό έχει να κάνει πιο πολύ με χαρακτηριστικά παικτών, με θέματα τακτικής. Βλέπετε, η Γιουβέντους είναι μια ομάδα που σχεδόν για μια τριετία έχει τους ίδιους παίχτες, τον ίδιο προπονητή, είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Αλλά νομίζω ότι μόνο ωφέλη αποκομίζει από μια τέτοια διοργάνωση. Μη έχοντας πλέον και ευρωπαϊκά παιχνίδια, μειώνονται οι υποχρεώσεις να περιμένουμε να μικρύνει και ακόμα περισσότερο το ρόστερ? Κοιτάξτε, δεν είναι της παρούσης. Αυτή τη στιγμή εγώ προσωπικά, και το λέω ειλικρινά, έχω επικεντρωθεί στο μάτς με τον Πανετολικό. Ειλικρινά σας το λέω αυτό. Και σήμερα κοιτάξαμε έτσι και αυτό το παιχνίδι. Νομίζω ότι η συζήτηση αυτή θα αργήσει λίγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.